επισκέφτηκα σήμερα το κέντρο ασυνόδευτων ανηλίκων ΕΛΕΑ και είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ στις πρότυπες εγκαταστάσεις αυτού του κέντρου. Εδώ γύρω στα 70 ασυνόδευτα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εξαιρετικά ποιοτικές υπηρεσίες και πράγματι χαίρομαι που το κέντρο αυτό είναι ένα πρότυπο κέντρο το οποίο θα πρέπει να αποτελεί πιλότο για αντίστοιχες άλλες δομές οι οποίες πρέπει να δημιουργηθούν στη χώρα μας. Θέλω βέβαια να επισημάνω ότι για κάθε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη δομή υπάρχουν πολλά άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε άλλες δομές που δεν έχουν αυτή την ποιότητα. Όπως υπάρχουν και πολλά ασυνόδευτα παιδιά των οποίων η τύχη αγνοείται και αυτή είναι μία από τις μεγάλες τραγωδίες του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος. Θέλω να επισημάνω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να μην χάνεται ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργούνται δομές φιλοξενίας και υποστήριξης όπως αυτή που είχα τη χαρά να επισκεφθώ σήμερα. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, γιατί πόροι οι οποίοι έχουν διατεθεί στην Ελλάδα δεν μπορούν να απορροφηθούν για λόγους γραφειοκρατικούς που έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια της ελληνικής κυβέρνησης. Όσο πιο καλά οργανωμένες είναι οι δομές, τόσο πιο εύκολη η συνεργασία με την τοπική κοινωνία.